Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σ' άλλο προκαλούν οι αποκαλύψεις ότι κυβερνητικά στελέχη γνώριζαν για νεκρούς από την πυρκαγιά την ώρα που έγινε η ενημέρωση του Πρωθυπουργού το βράδυ της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια της οποίας όμως δεν υπόθηκε τίποτα μπροστά στις κάμερες. Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής παραδέχθηκε ότι είχε ενημερωθεί για τον πρώτο νεκρό από το πύρινο μέτωπο στο Μάτι το απόγευμα της Δευτέρας, αλλά δεν αξιολόγησε την πληροφορία ως ασφαλή. Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε με αφορμή της αποκαλύψης ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το Μέγαρο Μαξίμου. Κάποιο τεχνικό πρόβλημα δεν μας επιτρέπει να δούμε το βίντεο. Θα επιχειρήσουμε και στη συνέχεια. Στους 25 ανέρχονται στο μεταξύ οι αγνοούμενοι από τις φωνικές πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική, όπως ανακοίνωσε επίσημα πριν από λίγο η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Σταυρούλα Μαλήρη. Οι νεκροί ανέρχονται σε 91, καθώς όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου, 4 άτομα που νοσηλεύονταν σε νοσοκομεία της Αττικής κατέληξαν. Επίσης ανέφερε ότι 59 σωροί έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία για άλλες 28. Το έργο των ιατροδικαστών στο μεταξύ είναι ιδιαίτερα σύνθετο, καθώς για αρκετές απανθρακωμένες σωρούς η μέθοδος ταυτοποίησης με DNA δεν αποφέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Με συνέπεια οι εμπειρογνώμονες να καταφεύγουν σε άλλες μεθόδους, όπως τον έλεγχο των οδοντιατρικών στοιχείων των θυμάτων. Σήμερα έλαβε εξιτήριο ένα παιδί που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Παίδων. Στο νοσοκομείο παραμένει ένα ακόμα παιδί που αναμένεται να πάρει εξιτήριο τα επόμενα 24 ώρα. Οι διασώστες ερευνούν εκ νέου καμένα οικόπεδα και σπίτια. Διαθαλάσσεις στις έρευνες συνεχίζουν σκάφη του λιμενικού, του πολεμικού ναυτικού και ιδιωτικά πλεούμενα. Την ίδια ώρα ένα συγκλονιστικό βίντεο έρχεται στο φως από τις δραματικές ώρες που έζησαν οι κάτοικοι στο Μάτι. Να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό σημείο. Δεν προλάβατε, πού είστε? Σε ποιο σημείο είσαστε? Σε ποιο σημείο είσαστε? Στην κέντρηση αυτή, στο κεντρικό δρόμο. Εκεί που κοιτάσαμε και λέγαμε όπου... Όλο το σπίτι θα ήταν όλα, η κουρίνα, ο κουρίνος, ο σόλτι. Θέλετε να βρούμε καμιά αληθή, να βρούμε να βάλετε κάτι? Δεν ξέρω τι έχει, την Ιραφάνη ή στο λιμάνι τώρα. Φύγανε τα παρατήσια μόλα, έτσι να καλύτερα. Θα σε πάρω μαζιά να σου μένει, να σου πω. Παρακολουθήσαμε το βίντεο με τις δραματικές ώρες που έζησαν οι κάτοικοι και να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο τις πολιτικές εξελίξεις μετά από τις αποκαλύψεις ότι κυβερνητικά στελέχη γνώριζαν για νεκρούς από την πυρκαγιά την ώρα που έγινε η ενημέρωση του Πρωθυπουργού το βράδυ της Δευτέρας. Την ώρα που το δράμα των πυρόπληκτων δεν έχει τέλος, νέες αποκαλύψεις που έρχονται στο φως προκαλούν έντονες αντιδράσεις. Σε μαρτυρίες τους, τόσο επικεφαλής της ομάδας ΟΗΚ που έσωσε εκατοντάδες πολίτες από την παραλία στο Μάτι, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Ειδικών Φρουρών, ανέφεραν ότι είχαν εντοπίσει τους πρώτους νεκρούς πριν να ανοιχτώσει την περασμένη Δευτέρα και είχε ενημερωθεί ο αρμόδιος υπουργός. Τι ώρα εντόπισαν τους πρώτους νεκρούς? Και τι ενημέρωση υπήρξε? Για να σας απαντήσω ειλικρινά, να μην απαντήσω με κάποιο τρόπο ψέματα, μπορώ να σας πω ότι ήταν πριν βραδιάσει. Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν κοίταγα το ρολόι. Πριν βραδιάσει, είναι. Πριν βραδιάσει, δεν είχε πέσει το σκοτάδι. Εγώ μιλάω ως αξιωματικός του λιμενικού και επικεφαλής της προσπάθειας. Μπορώ να σας πω ότι μίλαγα με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μου. Η πολιτική ηγεσία. Άρα είχε ενημερωθεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
από εσάς την ώρα της περισυλλογής των νεκρών? Την ώρα που εξελίσσονται η επιχείρηση, υπήρχε ενδιαφέρον προφανώς από την πολιτική ηγεσία, η οποία απευθύνθηκε σε μένα επειδή ήμουν αρχαιότερος αξιωματικός εκείνη τη στιγμή στο περιστατικό και συνεχώς ενημέρωνα. Το γεγονός επιβεβαίωσε ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, αφού δήλωσε ότι υπήρχε η πληροφορία για νεκρό, αλλά κρίθηκε ότι δεν ήταν ασφαλής. Ο Υπουργός Ναυτιλίας ρωτήθηκε για την αποκάλυψη του επικεφαλής των 40 ανδρών της ομάδας υποβρυχίων αποστολών που επιχείρησαν στο Μάτι, σώζοντας εκατοντάδες ανθρώπους ότι είχαν εντοπιστεί νεκροί πριν νυχτώσει εκείνη την τραγική μέρα και πως ενημερώθηκε σχετικά η πολιτική ηγεσία. Υπήρχαν τέτοιες πληροφορίες. Δεν είχε στη θάλασσα δούλευε το σώμα αυτό. Δεν νομίζω ότι η πληροφορία ήταν ασφαλής. Μας δόθηκε μια πληροφορία ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο νεκρός. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Αυτά θα τα δούμε όταν θα ηρεμήσουν τα πράγματα. Θα δούμε ακριβώς πού είναι οι ευθύνες, τι ευθύνες υπάρχουν. Υπήρχαν εκεί, κύριε Αυτιά, 8 αστυνομικοί της ομάδας βίας. Αυτά τα παλικάρια, οι οποίοι φτάσαν εκεί γύρω στις 7 η ώρα, άρχισαν να βλέπουν φωτιές παντού, ναι. Καπνούς, ναι. Να ακούνε ουρλιαχτά και από τον κόσμο να ζητάει βοήθεια, να βρίσκουν νεκρούς. Και όπως μου είπε ο επικεφαλής, ένας συνάδελφος, ο αρχιφύλακας, ο Γιάννης, που δεν θέλει να πω το επώνυμό του. Ναι. Γιατί μου λέει, Στράτο, εγώ δεν είμαι ήρωας, εγώ έκανα το καθήκον μου. Όταν φτάσανε εκεί στο κόκκινο λιμανάκι, ήρθε ένας πολίτης και τους λέει, παιδιά, βρήκαν ένα νεκρό καταρχήν. Τι ώρα έγινε αυτό? Γύρω στις 8 παρά 20. Όλη η Ελλάδα έχει καταλάβει πλέον ότι τη Δευτέρα το βράδυ ο κύριος Τσίπρας έπαιξε ένα θέατρο, σχολίασε ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο Sky. Γύρισε από τη Βοσνία γνωρίζοντας για τους νεκρούς και έκανε όλη αυτή την ιστορία απλώς και μόνο για να μπορέσει να πει την επόμενη ημέρα ότι εγώ έκανα ό,τι μπορούσα και δεν φταίω για τους νεκρούς γιατί δεν ήξερα, συμπλήρωσε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση οφείλει να απολογηθεί για το γεγονός ότι την ώρα που αποδεδειγμένα πια γνώριζε για την ύπαρξη νεκρών, το απέκρυψε σε ένα θλιβερό τηλεοπτικό σόου με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, επιδιώκοντας να εξαπατήσει τους πολίτες. Κυρίως όμως οφείλει να ενημερώσει επιτέλους τους πολίτες για τον ακριβή αριθμό των αγνοωμένων. Ο πόνος της ελληνικής κοινωνίας είναι μεγάλος. Δεν χρειάζεται επιπλέον σύγχυση και επιπλέον ψέματα. Την ώρα που ακόμη ψάχνουμε τους νεκρούς μας, η Νέα Δημοκρατία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που τη στηρίζουν έχουν επιδοθεί σε απίστευτη την βορυχία με μόνο στόχο το πολιτικό όφελος. Δεν υπάρχει προηγούμενο κρίσης όπου η ενημέρωση για όλα τα δεδομένα της τραγωδίας να ήταν τόσο άμεση και μάλιστα από τον ίδιο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος έκανε έκτακτη ενημέρωση στις 2:30 αμέσως μόλις έφτασαν στο κέντρο επιχειρήσεων οι πρώτες πληροφορίες για το μέγεθος της καταστροφής. Η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να παίξει πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας αποτελεί ντροπή που ανήκει αποκλειστικά στον αρχηγό της, ο οποίος και την καθοδηγεί από το παρασκήνιο. Όλη η Ελλάδα πλέον έχει καταλάβει ότι τη Δευτέρα το βράδυ ο κύριος Τσίπρας έπαιξε ένα θέατρο. Γύρισε από τη Βοσνία γνωρίζοντας για τους νεκρούς και έκανε όλη αυτή την ιστορία απλώς και μόνο για να μπορεί να πει την επόμενη μέρα ότι εγώ έκανα ό,τι μπορούσα. Και άλλα δεν φταίω για τους νεκρούς που τότε δεν ήξερα. Δυστυχώς γι' αυτόν, από τη συνέντευξη της πυροσβεστικής, του αρχηγού της πυροσβεστικής, όπου είπε την ώρα, απεδείχθηκε ο κύριος Τσίπρας Δευτέρα το βράδυ 10:40, που μίλαγε στις κάμερες, εγνώριζε για τους νεκρούς. Για επικοινωνιακό σόου έκανε λόγο ο Παύλος Χριστίδης και μίλησε για ομολογία κινησμού και απανθρωπιάς. Έστησαν επικοινωνιακό σόου εξαπάτησης και συγκάλυψης, είπε, αποκαλύφθηκαν. Αλλά τσίπα για έμπρακτη ανάληψη της ευθύνης τους δεν έχουν, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος αλλαγής, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Κουρουμπλή. Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Τσιόδρας από το ποτάμι χαρακτήρισε κοινικά και προκλητικά τα κυβερνητικά στελέχη και έκανε λόγο για αισχρό θέατρο μπροστά στις κάμερες και συνειδητή πράξη παραπλάνησης των πολιτών σε σχέση με τα όσα έγιναν στην ενημέρωση του Πρωθυπουργού το βράδυ της Δευτέρας. Εμφανίζεται ο Πρωθυπουργός στις 23:37 σε μια σύσκεψη στο συντονιστικό, στην οποία δεν γίνεται κουβέντα για ανθρώπους που έχουν πεθάνει και άλλους που δίνουν μάχη για τη ζωή τους στη θάλασσα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ποταμιού και πρόσθεσε ότι πρόκειται για συνειδητή πράξη παραπλάνησης των πολιτών.
Παρόλα αυτά, στο κέντρο επιχειρήσεων όπου έγινε η ενημέρωση του Πρωθυπουργού το βράδυ της Δευτέρας, δεν έγινε αναφορά σε νεκρούς από τους υπουργούς που έδωσαν το παρόν, αλλά ούτε και από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και τον αρχηγό της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων τόσο στην Ξηρά όσο και στη θάλασσα. Στις έρευνες μετέχουν και ξένοι εθελοντές που έσπευσαν να βοηθήσουν τους Έλληνες. Στην πρώτη γραμμή της μάχης στο λιμενικό, αλλά και οι άνδρες των ενόπλων δυνάμεων, ενώ οι λιγοστοί κάτοικοι που έχουν απομείνει στο μάτι, προσπαθούν να περισσώσουν ό,τι σώζεται από το βιός τους. Μέσα σε βαρύ κλίμα έγινε και η κηδεία του ιερέα της περιοχής, που μπήκε στη θάλασσα για να σωθεί από τις φλόγες, αλλά δεν τα κατάφερε. Συγκίνηση στην κηδεία του ιερέα Σπύρου Παπαποστόλου που βρήκε τραγικό θάνατο στην πυρκαγιά της Ανατολικής Αττικής. Ο πατήρ Σπυρίδων μπήκε στη θάλασσα για να σωθεί από τη φωτιά, χωρίς δυστυχώς να τα καταφέρει. Συγγενείς, φίλοι αλλά και πλήθος από την ενορία του αγαπητού ιερέα παρακολούθησαν βουβή την νεκρόσιμη ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Χαλανδρίου. Η θλίψη μου και η οργή μου είναι μεγάλη απέναντι σε αυτούς που αφήσανε και καήκανε άνθρωποι άδικα. Εύχομαι εκεί που θα πάει να έχει καλό παράδεισο. Και σε ευχαριστώ πολύ, Πάτερ Σπυρίδωνα, για αυτά που μου έχεις προσφέρει. Είμαστε συγκλονισμένοι με το τέλος. Ο πατήρ Σπυρίδων βρήκε τραγικό θάνατο στην προσπάθειά του να γλιτώσει μαζί με την οικογένειά του από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Ο θάνατος ενός τέτοιου ανθρώπου, τόσο αξιόλογου και τόσο αγαπητού, είναι για μας μεγάλη πληγή και μεγάλος πόνος. Την ίδια ώρα, συνεργεία συνεχίζουν να αποκαθιστούν τις ζημιές. Οι άνδρες των ενόπλων δυνάμεων μοιράζουν τρόφιμα στους πυρόπληκτους. Οι εθελοντές εξακολουθούν με αμύωτο ρυθμό και μεγάλη προθυμία να παρέχουν είδη πρώτης ανάγκης και οι λιγοστοί εναπομείναντες κάτοικοι που προσπαθούν να συνέλθουν από το κακό που τους βρήκε είναι όλοι εκεί. Είναι όλα πιτσιρικάκια από 12 χρονών, 10 χρονών. Το μικρότερό μας ήταν 4,5 με τη μάνα του. Έχω 3 παιδιά και πρέπει να δείξουμε και όλοι και έμπραχτα και στα παιδιά μας και στο μέλλον ότι πρέπει να κάνουμε. Έχω πολλούς φίλους που κάηκαν το σπίτι τους και εγώ ερχόμουν πολλές φορές στην περιοχή αυτή και ήρθα να βοηθήσω τους συνανθρώπους μου. Και έρχομαι εδώ 4 μέρες. Κάνουμε εδώ πέρα λοιπόν τη διαλογή ρούχων που μας στέλνουν διάφορα άτομα τα οποία θέλουν να βοηθήσουν και αυτοί με τον τρόπο τους. Τα ταξινομούμε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι τεράστια και αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Δηλαδή, τα βλέπεις και λες πάλι καλά που είμαστε τουλάχιστον ενωμένοι σε τέτοιες δύσκολες στιγμές. Εθελοντισμός μόνο. Βοηθάμε όπως μπορούμε και όποιος χρειάζεται ό,τι χρειάζεται, υπάρχουν τα πάντα στα διαθέσιμα κέντρα. Όσο περνάνε οι μέρες, αυξάνει ο αριθμός των ατόμων που έρχονται και ζητάνε βοήθεια και παίρνουν πράγματα. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για την ανέβρεση αγνοωμένων τόσο στην Ξηρά, όσο κυρίως στη θάλασσα. Εθελοντής της ομάδας διαχείρισης κρίσεων που συμμετέχει στις έρευνες, ανέφερε ότι από την επομένη της πυρκαγιάς βρίσκεται διαρκώς στην περιοχή. Ανταμοιβή δεν υπάρχει, λέει, και δεν την επιδιώκουμε. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με την ψυχή μας, τονίζει. Σκάφη του λιμενικού και εθελοντές ακόμη και από το εξωτερικό συνεχίζουν να αναζητούν αγνοωμένους στην παρακείμενη ακτή. Το σημερινό σχέδιο προβλέπει να αναπτυχθούν δύο ομάδες. Η μία ομάδα θα καλύψει το έβρος του βάθους από 20 έως περίπου 35 μέτρα και μία ομάδα ξεχωριστή που αποτελούμενη από 3 άτομα, 3 τεχνικούς δίτες, θα καλύψει το βάθος των 40 με των 50 μέτρων. First of all, I would like to help in whatever way possible. I hope we will not find anyone, anything. But okay, this is something that it needs to be done. So if we can do something, I would like to help. Yeah, it's like some meaning. I'm doing something here. I'm trying to help. So of course, this means a lot for me. I can see it here in Europe. Like it's happen again. Like that situation, the bad situation. Σημαντική είναι η βοήθεια και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εργάτες του Δήμου Ραφίνας Πικερμίου απομακρύνουν τα καμένα δέντρα και τα κλαδιά και καθαρίζουν τον περιβάλλοντα χώρο. Τι να κάνω, να τον κρεμίσω. Μπορώ να κάνω. Το θέμα είναι να μας δώσουν καμία αποζημίωση. Γιατί αν μας δώσουν αποζημίωση, θα τα αφήσω έτσι, θα το κάνω. Δεν υπάρχουν χρήματα για να ξαναφτιάξουμε από την αρχή. Τώρα αυτό για να ξαναγίνει θέλει 130-150 χιλιάδες χρειάζεται. Θα δω τι θα γίνει. Το όνειρό μου είναι να το ξαναφτιάξω. I enjoyed the house for 48 years. It gave pleasure to my family and to friends.
And that's why I have lots of friends that they came to support me. And I'm grateful that I enjoyed these 48 years. And we will see from now on the memories is here. Τι να κάνω στα 63, θα προσπαθήσω. Θα πάω να φυτέψω ένα δέντρο έτσι και μόνο για να υπάρχει ένα πράσινο εδώ στο μάτι. Κατά πράσινη περιοχή. Θα πάω και θα έρχομαι κάθε μέρα να το ποτίζω. Η ζωή δεν σταματάει πουθενά. Πάλι από την αρχή. Δεν πειράζει. Μια χαρά είμαστε. Στους γυροδρόμους κινούνται υδροφόρες, απορριμματοφόρα και εθελοντές που έχουν προσφερθεί από άλλους δήμους. Οι άνδρες της αστυνομίας είναι παρόντες για να αποτρέψουν τυχόν κλοπές στα εγκαταλελειμμένα σπίτια. Οι λιγοστοί κάτοικοι εξακολουθούν να μετρούν τις πληγές τους, ενώ τώρα ζουν με το φόβο των πλημμυρών. Και γι' αυτό ορισμένοι έχουν τοποθετήσει σακιά στις εισόδους των κατοικιών τους. Σοβαρά προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε πολλές περιοχές της Δυτικής και Βόρειας Αττικής προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα σήμερα το μεσημέρι. Η πυροσβεστική δέχθηκε περισσότερες από 220 κλήσεις για απάντληση υδάτων και παροχές βοήθειας και άμεσα συγκροτήθηκαν 35 συνεργεία από 120 πυροσβέστες. Η αστυνομία προχώρησε στον απεγκλωβισμό 20 πολιτών από σπίτια, καταστήματα και αυτοκίνητα σε Αμπελοκήπου, Σπανόρμου, Γαλάτσι, ενώ έκλεισαν και δύο σταθμοί του μετρό. Οι σφοδρές καταιγίδες που ξέσπασαν είχαν ως αποτέλεσμα σοβαρά προβλήματα σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής. Δρόμοι πλημμύρισαν και αυτοκίνητα βούλιαξαν. Οι εικόνες από διάφορες περιοχές της Αττικής είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Από την ισχυρή νεροποντή έκλεισαν οι σταθμοί του μετρό στο νομισματοκοπείο λόγω διακοπών ρεύματος και στην Πανόρμου λόγω συσσόρευσης υδάτων και στις δύο αποβάθρες. Ο ηλισσός φούσκωσε επικίνδυνα ενώ οι δρόμοι στο νοσοκομείο Σωτηρία μετατράπηκαν σε ποτάμια. Το νερό είναι ένα άλλο πράγμα, λες και μας εκδικεί τη φύση. Χυμάρος. Δεν πάει το μυαλό σου. Τα καρπούζια εδώ είναι τόνους. Έσπρωξε τα καρπούζια. Βάλε το μυαλό σου πόσο είναι αυτό το πράγμα εδώ. Από εδώ τα καρπούζια τα πήγε εδώ. Εκατοντάδες κλήσεις δέχθηκε η πυροσβεστική για απάντληση υδάτων και παροχή βοήθειας. Οι περισσότερες κλήσεις έγιναν από περιοχές των δυτικών προαστίων, το κέντρο της Αθήνας, το Γαλάτσι και το Μαρούσι. Η αστυνομία προχώρησε στον απεγκλωβισμό 20 πολιτών από σπίτια, καταστήματα και αυτοκίνητα. Μέσα σε 5 λεπτά έγινε μακελιό. Μέχρι τον ουρανό ήρθε το νερό. Μέχρι τον ουρανό το αυτοκίνητο, ίσα φαινόταν ο ουρανός. Λόγω της έντονης βροχόπτωσης έκλεισε και η λεωφόρος Μεσογείων στην υπόγεια γέφυρα στην Κατεχάκη, ενώ πιο γρήγορα αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στους υπόλοιπους δρόμους που είχαν κλείσει και αυτοί. Προβλήματα προκλήθηκαν και στην ηλεκτροδότηση, καθώς χωρίς ρεύμα έμειναν περιοχές σε Γαλάτσι, Αμπελόκηπους, Μελίσια και Γλυφάδα. Να περάσουμε στο τώρα, οι ισχυρές καταιγίδες που εκδηλώνουν αυτή τη στιγμή τις προηγούμενες ώρες σε αρκετές περιοχές Αττικής. Φαίνεται το σύστημα να κινείται λίγο προς τα νότια της Αττικής τώρα και κάπως να κόβει. Τουλάχιστον για τις επόμενες 3 ώρες, βέβαια, στην Αττική. Ας έχουμε το μυαλό μας, ας υπάρχει κάποια προσοχή. Νωρίτερα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν να μετακινούνται στις περιοχές που εκδηλώνονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρχών. Οι άνεμοι δεν είναι σημαντικοί, είναι βορειοδυτικοί 5 με 6 προφόρ. Βέβαια, την ώρα της καταιγίδας οι άνεμοι ενισχύονται σημαντικά. Και γι' αυτό εκδόθηκε κάποια προειδοποίηση. Ο καιρός δεν θυμίζει σε τίποτα καλοκαίρι. Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, οι βροχές και ο αλλοπρόσαλλος καλοκαιρινός καιρός θα είναι άστατος μέχρι και την Τετάρτη. 5 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους, με τελευταία θύματα μία 70χρονη και τα δύο δισέγγονά της ηλικίας 4 και 5 ετών, που κάηκαν μέσα στο σπίτι τους στη μεγάλη πυρκαγιά που κατακαίει την Καλιφόρνια. Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν μακριά από τα σπίτια τους, ενώ 9 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Μόνο μία από τις πυρκαγιές, η φωτιά Καρ, έχει κάνει κάρβουνο 340.000 στρέμματα από τη Δευτέρα που ξέσπασε. Μία έκταση ίση δηλαδή με το τριπλάσιο του Σαν Φρανσίσκο. Ανθρώπινα λείψανα που πιστεύετε ότι ανήκουν σε μία ηλικιωμένη γυναίκα και τα δυο της δισέγγωνα εντοπίστηκαν σε ένα σπίτι που καταστράφηκε ολοσχερός από την τεράστια δασική πυρκαγιά που εξακολουθεί να μένεται στη Βόρεια Καλιφόρνια.
Το ανακοίνωσαν οι αξιωματούχοι, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε 5. Την πληροφορία για τον εντοπισμό τους επιβεβαίωσε ο σερίφης της Κομιτείας Σάστα, την ώρα που περίπου 3.500 πυροσβέστες μάχονται για 6η ημέρα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά Καρ, η οποία ενισχύεται από τους φοδρούς ανέμους, τις υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με τη χαμηλή υγρασία και τη χλωρίδα της περιοχής. This is called the Keswick Estate Subdivision, and if you look around, you can just see that nothing has left. Whole neighborhoods have disappeared as a result of this fire. Η εφημερίδα Sacramento Bee ανέφερε ότι η οικογένειά της αναγνώρισε την νεκρή, την 70χρονη Melody Blendshaw και τα δυσέγγονά της, τον 4χρονο James Roberts και την 5χρονη Emily Roberts. Η μητέρα των παιδιών, η Sherry Blendshaw, δήλωσε στην εφημερίδα: «Τα παιδιά μου είναι νεκρά. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω». It's burning differently. It's burning more aggressive than it has in years past. And I know we say that every year, but it's unprecedented. Σύμφωνα με την Sacramento Bee, ο προπάπος του Σεντ Μπλένσοου προσπάθησε να επιστρέψει στο σπίτι την Πέμπτη, όταν έμαθε ότι η φωτιά πλησιάζει. Μάλιστα, είπε στην εφημερίδα ότι μίλησε σε ένα από τα παιδιά στο τηλέφωνο την ώρα που προσπαθούσε μάταια να επιστρέψει εγκαίρως προκειμένου να τους σώσει. Somebody has to know where they're at. So when you have a 70-year-old woman in poor health that can't go sprinting down the road like an NFL linebacker, you know, and you have two small children, a 5-year-old, 4-year-old, we weren't told we were in danger. This was like you see in the movies with tornadoes. I mean, it one minute it's fine, the next minute everybody's screaming. That's a home, I believe, some kind of structure completely on fire right there. Oh my goodness. Fire everywhere on both sides of the roads. There's houses coming down, houses that were already down. We didn't think the fire was going to come here, so we didn't really take things out. Like everybody else that was scrambling at the last minute to get out. I have a wife and kids, and I said, I better FaceTime my wife just in case. Από τη Δευτέρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά κοντά στην πόλη Ρέντινγκ, 260 χιλιόμετρα βόρεια του Σακραμέντο, η φωτιά Καρ έχει κατακάψει 340.000 στρέμματα. Look around, you can just see that nothing has left. Whole neighborhoods have disappeared as a result of this fire. You just can't believe this is happening. That house is my whole life. Αυτή η πυρκαγιά είναι μία από τις περίπου 10 μεγάλες δασικές πυρκαγιές που μένονταν στην Καλιφόρνια και μεταξύ των σχεδόν 90 που έχουν ξεσπάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από το Όρεγκον έως το Τέξας. Τουλάχιστον 58 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Βόρεια Ινδία, σύμφωνα με τις αρχές εξαιτίας μουσώνα που έπληξε τη χώρα. Σύμφωνα με τους αρμοδίους της πολιτείας Ούταρ Πραντές, ορισμένα από τα θύματα θαύτηκαν κάτω από συντρίμμια κτηρίων που κατέρευσαν, άλλα πνίγηκαν, άλλα υπέστησαν ηλεκτροπληξία ή σκοτώθηκαν σε τροχέα που προκάλεσαν οι ισχυρές καταιγίδες. Πλημμύρες, χήμαροι, δρόμοι που υποχώρησαν, κτίρια που κατέρευσαν. Οι σφοδρές βροχοπτώσεις του μουσώνα που πλήττει τη Βόρεια Ινδία στήχησαν από την Πέμπτη τη ζωή σε σχεδόν 58 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι η κακοκαιρία θα συνεχιστεί. Σύμφωνα με τις αρχές της πολιτείας Ούταρ Πραντές, ορισμένα από τα θύματα θαύτηκαν κάτω από τα συντρίμμια όταν κατέρευσαν κτίρια. Άλλοι πνίγηκαν, υπέστησαν ηλεκτροπληξία ή σκοτώθηκαν σε τροχέα που είτε προκάλεσαν οι καταιγίδες ή έπαιξαν ρόλο σε αυτά. Η Ινδική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι η κακοκαιρία στη Βόρεια Ινδία θα συνεχιστεί για 5 ημέρες ακόμη. Η κυβέρνηση στην πολιτεία Ούταρ Πραντές, ο πληθυσμός της οποίας είναι σχεδόν 220 εκατομμύρια άνθρωποι, κήρυξε κατάσταση συναγερμού και κάλεσε τους ενίκους κτηρίων που διατρέχουν κίνδυνο να πλημμυρίσουν ή να καταρρεύσουν να τα εγκαταλείψουν αμέσως. Πολυάριθμα κτίσματα έχουν ήδη υποστεί ζημιές. Οι καταρρεύσεις κτιρίων είναι συχνές στην Ινδία, ιδίως στην περίοδο των μουσώνων από τον Ιούνιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Στον ποταμό Γιαμούνα που διασχίζει το Νέο Δελχή, το επίπεδο του νερού ανέβηκε σε επικίνδυνο σημείο. Ανάγκασε τις αρχές να εκδώσουν προειδοποίηση. Το επίπεδο του νερού θα συνεχίσει να ανεβαίνει, τόνισαν οι αρχές. Καταρακτώδεις βροχές πλήττουν επίσης την πολύ τουριστική πολιτεία Ρατζαστάν. Στην περιοχή Μπαρατπούρ σημειώθηκε βροχόπτωση 11 εκατοστών μέσα σε 24 ώρες. Τελευταίο 24ωρο για την εμπρόθεσμη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2018. Αύριο, Δευτέρα, 30 Ιουλίου, λήγει η παράταση που δόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών για τη δήλωση εισοδημάτων και περιουσίας. Την αμέσως επόμενη ημέρα, δηλαδή
Τρίτη 31 Ιουλίου θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος. Τελευταίο 24ωρο για την εμπρόθεσμη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2018, καθώς λύγει η παράταση που δόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών για τη δήλωση εισοδημάτων και περιουσίας. Την αμέσως επόμενη ημέρα, δηλαδή Τρίτη 31 Ιουλίου, θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος. Τα φετινά εκαθαριστικά περιλαμβάνουν μέχρι και 5 διαφορετικούς φόρους που υποχρεούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι. Φόρος εισοδήματος, φόρος πολυτελούς διαβίωσης, τέλος επιτιδεύματος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης και προκαταβολή φόρου. Το εκαθαριστικό του φόρου εισοδήματος θα πρέπει να εξοφληθεί σε 3 διμηνιαίες δόσεις έως το τέλος Ιουλίου, Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου. Ακόμη και αν υπάρξει παράταση στις φορολογικές δηλώσεις, οι ημερομηνίες πληρωμής δεν αλλάζουν. Τα εκαθαριστικά του φετινού ένφια αναμένεται να εκδοθούν έως το τέλος Σεπτεμβρίου και ο φόρος να πληρωθεί σε 5 μηνιαίες δόσεις από τον Σεπτέμβριο έως και τον Ιανουάριο. Ο φόρος των ακινήτων θα υπολογιστεί φέτος με τις νέες αντικειμενικές αξίες και σχεδόν 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερο φόρο. Το συνολικό ποσό του φόρου εισοδήματος που πρέπει να πληρώσουν φέτος περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια νοικοκυριά εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 2 δις ευρώ. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2017 υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2 έως και 10%. Το συνολικό ποσό ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι με ετήσια εισοδήματα το 2017 μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ υπολογίζεται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Το τέλος επιτιδεύματος από 500 έως 650 ευρώ. Το συνολικό ποσό που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος φτάνει τα 185 εκατομμύρια ευρώ. Οι φορολογούμενοι που υποβάλλουν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις θα πρέπει να γνωρίζουν πως εάν αυτές υποβληθούν μετά την παρέλευση της διορίας που έχει δώσει η εφορία, θα επιβαρυνθούν με πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ για νομικά πρόσωπα που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. 250 ευρώ για νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα που τηρούν απλογραφικά βιβλία και 100 ευρώ για φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν βιβλία, δηλαδή μισθωτοί και συνταξιούχοι που δεν έχουν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Υπενθυμίζεται ότι για τις περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, πυρόπληκτη, σεισμόπληκτη, πλημμυροπαθείς, η προθεσμία παρατείνεται έως τις 28 Σεπτεμβρίου, ενώ χορηγείται απαλλαγή για τον ένφια του 2018 και δίνεται εξάμηνη παράταση για την πληρωμή βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ο κωδικός 049050 είναι πολύ κρίσιμος, καθώς είναι ένας από τους κωδικούς που συνδέονται με το αφορολογητό όριο. Σε αυτόν τον κωδικό οι φορολογούμενοι δηλώνουν το ποσό που δαπάνησαν με ηλεκτρονικό χρήμα, δηλαδή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή με μεταφορά ποσού σε επαγγελματικό λογαριασμό επιχείρησης. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι είναι υποχρεωμένοι προκειμένου να λάβουν την έκπτωση φόρου 1.900 έως 2.100 ευρώ να τα δηλώσουν, που οδηγεί στο αφορολόγητο όριο να έχουν δαπανίσει ένα ελάχιστο όριο του εισοδήματός τους με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Η σχετική δαπάνη θα πρέπει να δηλωθεί για πρώτη φορά φέτος στη φορολογική δήλωση. Χρέος, μεταρρυθμίσεις και κόκκινα δάνεια βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ελλάδα. Η ευρωπαϊκή πλευρά δεσμεύτηκε ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για το χρέος αν υπάρξει ανάγκη μετά το 2032, ενώ θα συνεχιστεί η συνεργασία στη μεταμνημονιακή εποπτεία. Το εκτελεστικό συμβούλιο του Ταμείου ζήτησε την έκθεση του άρθρου 4 για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους. Τα αποτελέσματα της έκθεσης θα δημοσιοποιηθούν επίσημα την 3η 31 Ιουλίου. Αν και οι διαφορές για τις μακροχρόνιες προοπτικές του ελληνικού χρέους παραμένουν ανοιχτές, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναμένεται να ανάψει πράσινο φως για τη μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητά του, δημοσιοποιώντας τα τελικά αποτελέσματα της έκθεσής του την 3η 31 Ιουλίου. Στη συνεδρίαση του Ταμείου για την Ελλάδα εξετάστηκαν οι προοπτικές βιωσιμότητας του χρέους, αλλά και η μεταρρυθμιστική πορεία που θα ακολουθήσει η χώρα στην επερχόμενη μεταπρογραμματική εποχή. Το εκτελεστικό συμβούλιο επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά
τη μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Σε αυτό το πλαίσιο έγινε σαφές ότι η στενή συνεργασία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρώπης θα συνεχιστεί και στην περίοδο της μεταπρογραμματικής εποπτείας. Πηγές του Ταμείου χαρακτήρισαν τη χρονική συγκυρία ως σημαντική, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση του τελικού προγράμματος του ESM τον Αύγουστο. Στη συνεδρίαση αναγνωρίστηκε ότι η Ελλάδα έχει πετύχει σημαντικά αποτελέσματα. Ωστόσο, δεν παραλήφθηκε να επισημανθεί πως είναι κρίσιμο να μην υπάρξει εφησυχασμός και ότι η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Τα δύο σημεία που απασχόλησαν τα μέλη του Ταμείου, εκτός της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, ήταν τα κόκκινα δάνεια και τα πρωτογενή πλεονάσματα. Για τα κόκκινα δάνεια, επισημάνθηκε πως πρέπει να ρυθμιστεί η κατάσταση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Σχετικά με τα πρωτογενή πλεονάσματα, καταγράφηκαν αρκετές απόψεις και ορισμένοι από τους συμμετέχοντες εξέφρασαν αμφιβολίες για τους υψηλούς στόχους που έχουν τεθεί από την ελληνική κυβέρνηση. Εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τη μετρολόγο Πάτη Σπηλιωτοπούλου. Καλό σας βράδυ.